Ο μετεωρολόγος ο κύριος Μανώλης Λέκας. Γιατί και σήμερα άστατος φαίνεται ότι θα είναι, με δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο. Αυτό είναι ό,τι θα επικρατήσει σήμερα και από εδώ και κάτω, κύριε Λέκα? Είναι το ένα ερώτημα. Και βέβαια, μετά την πολύ ζεστή καλημέρα που σας στέλνουμε, από εδώ και κάτω τι λέμε? Αντίο στο χειμώνα. Καλή σας μέρα, κύριε Αδουγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Επίσης. Κοιτάξτε, μία ακόμα θα λέγαμε έτσι περίπτωση όχι αστατούς καιρού, γιατί σήμερα ο καιρός είναι με σύστημα. Δηλαδή έχουμε μία ανώτερη διαταραχή. Υπάρχει το βόρειο ρεύμα, το οποίο όπως καλά είπατε θα δώσει και λίγο ενισχυμένους βοριάδες στα κεντρικά πελάγη και νότια του νησιού μας, και βέβαια και κάποιο κυματισμό στα βόρεια παράκτια ζώνη, ενώ την ίδια ώρα θα δώσει και καιρικά φαινόμενα πάνω από το νησί, θα λέγαμε στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης, κυρίως βέβαια στα βόρεια, την ενδοχώρα, και κάποιες βροχές πιο περιορισμένου χαρακτήρα θα έχουμε στο νότο. Θα είναι σύντομο όλο αυτό το διάστημα αυτής της δράσης, θα λέγαμε, των καιρικών φαινομένων, και μάλιστα και οι βοριάδες θα κρατήσουν μέχρι το βράδυ και από τις νυχτερινές ώρες και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Είναι μέσα στα πλαίσια της εποχής να βλέπουμε τέτοιου είδους διαταραχές να περνάνε πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Πολλές φορές δεν επαληθεύονται, άλλες φορές πάλι εάν τις δούμε σε πολύ κοντινό προφίλ θα λέγαμε ότι έχουν επιτυχία, και τώρα νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Δηλαδή η σημερινή μέρα από την Κυριακή Δευτέρα έδειξε ότι θα είχε αυτή την αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Ήπια όμως και πολύ καλή, θα λέγαμε. Τώρα, κύριε Λέκα, στο δεύτερο το ερώτημα, τελειώσαμε με το χειμώνα? Ουσιαστικά σαν εποχή ο χειμώνας τέλειωσε. Όπως και να είναι, η περίοδος του χειμώνα έλαβε τέλος. Τώρα πλέον βρισκόμαστε στην πιο, θα λέγαμε, καλή εκδοχή του καιρού, την άνοιξη. Η άνοιξη, η οποία είναι, κατ' εμέ, είναι και η ομορφότερη εποχή του έτους. Η άνοιξη που αναγεννάται ουσιαστικά και η φύση. Και αυτό είναι απορία της ηλιακής ακτινοβολίας, καθότι δεν είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζουμε εμείς ή κάτι που δεν έχει τα αίτια, γιατί πάνω απ' όλα στη μετρολογία αυτό που κοιτάμε είναι το σύστημα των αιτίων, δηλαδή από τι προκαλείται τι. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε προς την περίοδο εκείνη που η μέρα διαρκώς μεγαλώνει, άρα αυξάνεται η ηλιακή ακτινοβολία, η εισερχόμενη, θα μπούμε στην ησημερία πολύ σύντομα, έτσι. Και από εκεί και μετά η μέρα θα μεγαλώνει διαρκώς, προσφέροντας περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία, και αυτό φυσικά θα έχει σαν συνεπακόλουθο ότι η προσφορά αυτής της ενέργειας θα μεταφράζεται και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό θα το δούμε εμείς λίγο την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα είναι προσωρινό. Δηλαδή, και ξέρετε, επιβεβαιώνεται και η παλιά λαϊκή ρίση που λέμε ότι από Μάρτι καλοκαίρι. Άρα λοιπόν μια μεταφορά θερμότερης αέριας μάζας που θα ακολουθήσει, θα το δούμε στην επόμενη εβδομάδα, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας φανεί απόκοσμο, ασχετά αν κάποιοι θα το παρουσιάσουν έτσι, γιατί συνήθως για να προκαλέσει κάτι και εντύπωση πρέπει να το κάνουμε λίγο τερατουργικό. Όχι, είναι μια μεταφορά θερμή, η οποία θα εισβάλλει από τα νότια, θα διώξει την ψυχρή μεταφορά η οποία θα μας επηρεάσει αυτό το διάστημα, γιατί όλες αυτές τις ημέρες θα δούμε οι θερμοκρασίες δεν θα ανεβαίνουν ιδιαίτερα υψηλά, θα είναι μέσα στα πλαίσια της περίοδου που βιώνουμε, θα επικρατήσει για λίγο, αλλά οι ψυχρές μάζες μάλλον δείχνουν ότι θα επιμείνουν στην πορεία, θα ξανάρθουν, μέχρι να δούμε φυσικά σταδιακά ότι θα αρχίσουν να επικρατούν θερμότερες. Αυτό δεν νοείται ότι δεν θα έχουμε ακόμα κάποια καιρικά φαινόμενα. Σίγουρα όμως δεν θα είναι χειμερινού τύπου, θα είναι τύπου ανοιξιάτικου, δηλαδή περνώντας ένα σύστημα. Δεν είναι στην οργάνωση του χειμερινού που έχει ογκώδεις νεφικά στρώματα τα οποία κρατάνε μέρες και μπορεί να σου δώσουν και βροχές μεγάλης διάρκειας κτλ. Όχι, ο καιρός της άνοιξης είναι συνήθως με πιο σύντομα χαρακτηριστικά. Πρόσκαιρα μπορεί να έχει μεγάλες εντάσεις και μόνο σε, ας το πούμε έτσι, πιο extreme, πιο ακραίες καταστάσεις μπορεί να δούμε ένα τέτοιο είδους σύστημα, το οποίο μπορεί να καθυστερήσει ή τέλος πάντων να εγκλωβιστεί
και να δώσει μια ένταση, όπως συνήθως είναι πιο εύκολο θα λέγαμε να γίνεται το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, που έχουμε δει ότι εκεί εστιάζονται και τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πολλές φορές μας πιάνουν και στον ύπνο. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και φαντάζομαι να καταλάβατε όταν ρώτησα τι τώρα τέλος με το χειμώνα, γιατί φέτος δεν είδαμε χειμώνα, αλλά απαντήσατε και είπατε ότι ούτως ή άλλως εποχιακά μπαίνουμε στην περίοδο της άνοιξης, γιατί αυτά τα στοιχεία του χειμώνα που μας είναι απαραίτητα και με το χιόνι και με το νερό και για τον υδροφόρο ορίζοντα και για τα φράγματα κλπ. Δεν ήταν ικανοποιητικά, έτσι ώστε να μας δώσουν πραγματικά εκείνη την ανάσα που χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι ή για την πραγματική αναγέννηση της φύσης με τη γη η οποία χρειάζεται νερό. Γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, κυρία Δουλγεράκη, και οφείλουμε να το συζητήσουμε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος και η φύση δίνει αυτό που πρέπει να δώσει. Νερά, δόξα τω Θεώ, είχαμε και φέτος. Είχαμε και χιόνια είχαμε. Και ακόμα το χιόνι το βλέπουμε να υπάρχει επάνω στα βουνά. Τώρα, εάν η απληστία, την οποία έχουμε αποκτήσει πλέον, δεν μας αρκεί τίποτα, και τα χρήματα δεν μας αρκούν, αλλά δεν ακούω να παραπονιούνται και πολύ, και η υγεία δεν είναι αυτή την οποία θα έπρεπε να έχουμε εξασφαλισμένη μέσω των νοσοκομείων και όλα αυτά, αλλά δεν βλέπω να παραπονιέται κανένας. Εκείνο που παραπονιόμαστε είναι γιατί ο Θεός δεν μας έστειλε νερό. Μα γιατί δεν μας έστειλε? Εκείνο το οποίο θα χρειαζόμαστε για να το διαχειριστούμε με ένα ορθολογικό τρόπο, στα πλαίσια αυτό που θέλουν να μας λένε βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτός ο όρος τελικά έχει αρχίσει και καταντάει να είναι μια απογοήτευση, έτσι, όλα στην ανάπτυξη, όλα για να φτάσουμε πού? Βαβυλωνία, να χτίσουμε ένα πύργο, να φτάσουμε το Θεό. Κάποια στιγμή το σύστημα θα γκρεμιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε άπλιστοι. Το νερό θα μας έφτανε, ακόμα και αυτές οι ποσότητες θα μας φτάνανε, όχι για πόσιμο, γιατί για πόσιμο δεν το συζητάω. Και πολλοί λένε, όπως καλά το λέτε και εσείς, ακούω πάρα πολύ κόσμο, θα διψάσουμε και φέτος. Εμείς δεν θα διψάσουμε. Και ιδιαίτερα εδώ στα δυτικά δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί στα ανατολικά, ναι, μπορεί να υπάρξει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί δεν λαμβάνουμε μέτρα. Γιατί δεν βλέπουμε αυτό που φωνάζουν ας το πω οι πιο συνετοί απέναντι σε αυτό το πλαίσιο ας το πω έτσι, της δρομολογημένης έννοιας της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε αφήσει να έχει γίνει και πολιτικό άλοθη, με αποτέλεσμα να μην κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, γιατί μας φυλάει ακόμα πιο δύσκολες. Και μην μου πείτε από πού το ξέρω. Όποιος διαβάζει ιστορία καταλαβαίνει ότι όλα τα ιστορικά γεγονότα επαναλαμβάνονται, ενδεχομένως και με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά σχεδόν όλα πανομοιότυπα είναι. Εδώ λοιπόν τώρα μετεωρολογικά στη δικιά μας την επιστήμη γνωρίζουμε από κύκλους παρελθοντικούς ότι έχουμε περιόδους στις οποίες τα βροχομετρικά είναι για μεγάλη διάρκεια αρκετά θα λέγαμε αποδοτικά, μην τα πω πλουσιοπάροχα, αρκετά αποδοτικά, και έχουμε και περιόδους όπου αυτά βρίσκονται στα τάρταρα, είναι σε πάρα πολύ χαμηλές εντάσεις τα βροχομετρικά. Δηλαδή τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να αλλάξουμε αυτούς τους κύκλους? Θεωρούμε ότι έχουμε αυτή την ικανότητα να το πράξουμε? Δεν την έχουμε. Και πρέπει επομένως αυτό που φωνάζουν, αυτό που σας λέω, όσοι κατανοούν την έννοια της κλιματικής αλλαγής, τι λέμε? Προσαρμογή. Εάν δεν προσαρμοστούμε σε αυτά που ήδη μας δίνει, που γνωρίζουμε από τη φύση κτλ., δυστυχώς θα το πληρώσουμε και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Έτσι. Και θα το πληρώσουν ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Μην φανταστείτε ότι θα το πληρώσουν όλοι, έτσι, αλλά κάποιες κοινωνικές ομάδες θα το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτή την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, σε όποιο τομέα και αν θέλετε να την βάλουμε, αυτή η ανάπτυξη δεν ξέρω, αλλά είναι μια θηλιά που στο τέλος θα σφίξει, θα λέγαμε. Και κάποιοι θα την πληρώσουν. Πραγματικά τοποθέτηση θηλιά, κύριε Λέκα, όλα αυτά τα οποία λέτε. Έτσι, τοποθέτηση θηλιά. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τις δικές σας τις φράσεις για εκείνους οι οποίοι ακούν, ορίζουν, καθορίζουν, παίρνουν αποφάσεις, θέλουν να παίρνουν αποφάσεις, αλλά για τα υπόλοιπα νομίζουν ότι πάντα μπορεί να υπάρχει πίσω μία καραμέλα, μία πιπίλα, λέξεις, φράσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν, χωρίς οι υπόλοιποι να πιστεύουν ότι καταλαβαίνουμε. Είναι πραγματικά τοποθέτηση θηλιά.
Ναι, και προσέξτε, εκείνο που καλά το λέτε, εκείνο το οποίο θα εμείς δεν πράττουμε, είναι ότι δεν ασχολούμαστε. Αφήνουμε να δρά ένα, γενικά ένα κυβερνητικό επιτελείο, δεν θα μπω σε καμία πολιτική έτσι, πώς να το πω, αναφορά, δεν με αφορά από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, μου είναι αδιάφορο παντελώς. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το ότι για να σωθεί ο τόπος χρειάζεται η προσπάθεια των πολιτών. Εμείς θα γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα και όχι κάποιοι άλλοι για μας. Γιατί θα μας τον φέρουν καπάκι και τελικά θα μας αποτελειώσουν. Εμείς θα γυρίσουμε τα πράγματα. Είτε συνειδητοποιώντας μέσα από την ατομική ευθύνη και περνώντας στη συνέχεια και στη συλλογική ευθύνη, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα και καταστάσεις. Εγώ βλέπω ακόμα τώρα και στο νερό, για παράδειγμα, αυτό που βλέπω, δηλαδή το οποίο ντρέπομαι ειλικρινά και για την επιστήμη που έχω ακολουθήσει και από πού με μια πανάρχαια, θα λέγαμε, αναφορά στο κομμάτι το επιστημονικό το δικό μας από τους αρχαίους Έλληνες. Και τι κάνουμε τώρα, φέραμε τους Ολλανδούς για να μας πούνε το πρόβλημα του νερού εν αρχή στη Θεσσαλία και το επεκτείνουμε να μας πούνε και το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, κλείστε εδώ τα πανεπιστήμια, κλείστε όλους αυτούς τους επιστήμονες, βλώστε τους τα στόματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα το ξέρει και η ελληνική επιστημονική κοινότητα. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Χρόνια φωνάζουν πάρα πολλοί επιστήμονες. Και με σωστό τρόπο. Είτε περί ερημοποιήσεων της Ανατολικής Κρήτης, είτε περί προβλημάτων που θα έχουμε σε άλλες περιοχές κτλ. Χρόνια λέγονται όλα αυτά. Και τι γίνεται? Τίποτα. Και εδώ, συγκεκριμένα για το νησί μας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή έλλειψη λογικής. Εκεί είναι αυτό που με ενοχλεί. Βλέπω συσκέψεις, βλέπω όλοι να κάνουν αναφορές περί του νερού, να κάνουμε φράγματα, να κάνουμε το ένα το άλλο. Επί της ουσίας, αν θα γίνει κανένα φράγμα, να καταναλώσουμε χρήματα, γιατί εντάξει τα φράγματα δεν λέω, αποδίδουν σε μια περίοδο όμως που έχει νερό. Όταν δεν έχει νερό, γιατί ο Θεός δεν βρέχει, το φράγμα απλά θα πας να το κοιτάς σαν πώς να το πω έτσι, ένα ερυπωμένο ουσιαστικά έργο. Άρα λοιπόν, ναι μεν θα πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα, ουδείς διαφωνεί, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα είναι πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πληθυσμού του νησιού μας. Γιατί εμείς είμαστε ανεξάρτητοι από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, όπου εκεί μπορεί να γίνονται μέσω των ποταμών, οδεύσεων κτλ. Νερό μεταφέρεται και από βορειότερες περιοχές. Μπορούν να το οδεύσουν, μια Αττική για παράδειγμα, παίρνει νερό από τη Φθιώτιδα, έτσι, το οποίο μεταφέρεται μέσω καναλιών, μεταφέρεται από τη Φθιώτιδα, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Εμείς εδώ είμαστε ένα νησί αποκομμένο από την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά μια τέτοιου είδους μεταφορά. Αφήστε την ενεργειακή, όπως το λέμε, διασύνδεση, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί υπάρχει χρήμα. Και όπου υπάρχει χρήμα και συμφέροντα, εκεί γίνονται τα πάντα. Στο νερό όμως, που είναι πηγή ζωή, δεν έχουμε κάνει τα βασικά. Δεν επικοινωνεί η Δυτική με την Ανατολική Κρήτη. Εδώ το νερό το οποίο καταναλώνεται στην Δυτική Κρήτη και καταναλώνεται πού? Όχι για να το πιει ο πληθυσμός. Γιατί δόξα τω Θεώ, όπως σας είπα, νερό υπάρχει εδώ πεντακάθαρο και από τα καλύτερα νερά φαντάζομαι και στον ελλαδικό χώρο. Έχω ακούσει ιδιαίτερα για τον Χανίο. Και νερό της ίδιας ποιότητας σχεδόν ποτίζονται και οι ελιές. Ποτίζονται, έχουμε και το καταναλώνουμε στο κομμάτι της καλλιέργειας ή οπουδήποτε αλλού, ακόμα και στο ξενοδοχειακό τομέα, σε πολλές δράσεις οι οποίες δεν θα απαιτούσαν τόσο καθαρό νερό. Έτσι. Και η Ανατολική Κρήτη διψάει, δεν έχει νερό. Αγοράζει εμφιαλωμένο. Και λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν σε αυτές τις εποχές που μιλάμε για προσαρμογή, που μιλάμε για την αναγκαιότητα, η Δυτική Κρήτη εκ των πραγμάτων ευνοείται εξαιτίας των βαρομετρικών συστημάτων, εξαιτίας των συνθήκων που δημιουργούνται. Ναι, αλλά πώς την εννοείται αυτή την επικοινωνία, είναι το ερώτημα. Επικοινωνία με τουλάχιστον Δυτικής Ανατολικής Κρήτης. Με έργα. Γιατί μιλάμε για επικοινωνία του βόρειου οδικού άξονα. Μιλάμε ότι θα κάνουμε μια επικοινωνία να τρέχουμε γρήγορα στα πλαίσια πια. Της βιώσιμης ανάπτυξης, για να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε το χρήμα, να ανταλλάσσουμε τον τουρισμό, να έχουμε γρήγορες μετακινήσεις προϊόντων, ανθρώπων κτλ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτός ο άξονας που είναι μεταφοράς, δεν θα μπορούσε να είναι και άξονας μεταφοράς νερού?
το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι πριν πας στην ανάπτυξη αυτού του τύπου να πας στην επιβίωση. Και η επιβίωση λέει νερό. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι κάποιος φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας να έρθει να μας το πει στο σήμερα. Και αν το πει, τον έχουμε γενικότερα, θα του δώσουμε σημασία. Είπατε πριν από λίγο ότι αφήνουμε απ' έξω τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ότι περιμέναμε, γιατί εμείς το αναθέσαμε, δεν ευθύνονται εκείνοι, στους Ολλανδούς να λύσουν τα δικά μας τα θέματα και τα δικά μας τα προβλήματα. Βιώσιμη ανάπτυξη. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο με αυτές τις δύο λεξούλες, αλλά πολύ μεγάλες έννοιες, διότι θα τις βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ή είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο συνδέω με την πολιτική προστασία. Είσαστε και αντιδήμαρχος στα Χανιά πολιτικής προστασίας, αλλά είναι όλα αυτά για τα οποία μιλάτε και δεν ακούγεστε, και χρόνια τώρα δεν ακούγεστε, κύριε Λέκα. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι το ότι δεν ακούγομαι. Πιστεύω σε κάποια όχι, πράγματα... δεν το εννοώ προσωπικά. Ως επιστήμονες, ως πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκεί που πρέπει να ακουστείτε. Ναι, δυστυχώς, ναι. Εδώ, παρά το γεγονός ότι έχουμε, θα λέγαμε, πάρα πολύ αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στο Ηράκλειο και εδώ στα Χανιά, δυστυχώς δεν ακούγονται πράγματα τα οποία, τουλάχιστον εγώ και συνεργατικά με αρκετούς καθηγητές, έχω δει, διαβάζω και συνεργαζόμαστε σε κάποια project, και πραγματικά υπάρχει και η τεχνογνωσία σε πάρα πολλά πράγματα. Για να λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε ιδέες, ώστε μάλλον έχουν βγει ιδέες, υπάρχουν οι τρόποι για να διορθωθούν πάρα πολλά, να διορθωθούν, να προλάβουν σε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο μας λείπει εδώ. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της, αυτού που έχω εγώ οριστεί εδώ στο Δήμο, εγώ απλά και ταπεινά είπα κάποια στιγμή να μπορέσω να μπω στο Δήμο για να προσφέρω κάποια πράγματα από τις γνώσεις, γιατί πέραν την επιστημονική γνώση στο κομμάτι της μετεωρολογίας και δει στο επιχειρησιακό σκέλος της μετεωρολογίας που έχω ασχοληθεί, είπα ότι έχω περάσει και κάποιες εκπαιδεύσεις όσον αφορά την πολιτική προστασία. Παρακολουθώ βέβαια, και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε πανελλαδικό θα λέγαμε επίπεδο, να μετέχουν άνθρωποι στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι, εντάξει, απλά είναι στην πολιτική προστασία. Θέλει δράση η πολιτική προστασία. Θέλει αντικειμενικά να αναγνωρίζεις το πρόβλημα σε ποιο τομέα είναι και στη συνέχεια να βρίσκεις λύση αυτού του προβλήματος, ή τουλάχιστον να σχεδιάζεις για τη λύση, γιατί όλα επί σχεδίου είναι, το οποίο θα κληθείς να εκτελέσεις όταν θα προκύψει και το πρόβλημα. Για παράδειγμα, σε ένα σεισμό, γιατί βλέπω και τώρα, επειδή θα έχουμε και αυτή τη μεγάλη άσκηση του σεισμού, η οποία θα γίνει, έγινε, ας το πούμε, επί χάρτου στο Ηράκλειο, και μετήχα και εκεί. Και εγώ, και όπως και από όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού μας. Και πήραμε μια... Αλλά με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και πάλι απόντα, Δεν σας άκουσα. Αλλά και πάλι με τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα απόντα, με τους δικούς μας ανθρώπους, φωτεινά μυαλά, απόντες. Ναι, βέβαια, εντάξει, εκεί το κύριο μέλος, ο κύριος Λέκας, ο Ευθύμης, ήταν ο κύριος συντονιστής. Μπράβο τους, πανεπιστημιακοί, που προσπαθούν να περάσουν. Οι πρώτοι προσπαθούν να περάσουν, προσέξτε, το σεισμό, που κατά βάση είναι από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά δεν είναι και από τα πιο συχνά. Όταν εμείς τα καιρικά δεν μπορούμε επί της ουσίας καμιά φορά να κάνουμε ούτε μία άσκηση, αλλά είπαν ότι θα ακολουθήσουν. Τέλος πάντων, σε αυτό λοιπόν τώρα το σενάριο, το οποίο θα δοθεί, θα λέγαμε, προς εφαρμογή τον Απρίλιο, υπάρχουν κάποια σκέλη τα οποία διαπιστώνεις ότι υπάρχει σύγκρουση αντιλήψεων και ευθυνών. Για παράδειγμα, υπάρχουν φορείς, όπως είναι η πυροσβεστική, όπως είναι το ΕΚΑΠ, τα νοσοκομιακά ιδρύματα, η αστυνομία, το λιμενικό και άλλοι, και ο στρατός και τα λοιπά, οι οποίοι είναι φορείς, οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Δεν θα τους πάρει ο Δήμος για να τους βάλει, να τους εντάξει κάτω από το δικό του πλαίσιο προκειμένου να τους αξιοποιήσει. Πρέπει εκ προημίου να έχει σχεδιαστεί σε τι σκέλος θα μπορούσαν να βοηθήσουν, όπως και ο ίδιος ο Δήμος. Γιατί ο ίδιος ο Δήμος, το μόνο που μπορεί να κάνει, ή αν θέλετε από τα λίγα που θα κάνει, είναι να προσφέρει μια παροχή προς τους πολίτες εκείνους οι οποίοι κατανοούμε ότι θα μείνουν άστεγοι, κάποιοι θα πρέπει να τους συγκεντρώσει, να τους εξασφαλίσει την διατροφή και το νερό, τα απαραίτητα αγαθά, ή και μια προσωρινή στέγη ή οτιδήποτε, και την ίδια ώρα να κάνει και διάνοιξη δρόμων, ώστε όλοι οι άλλοι φορείς να μπορέσουν να έχουν δράση επί του πεδίου το οποίο θα έχει πληγεί.
Αυτά λοιπόν τα σχέδια πρέπει να σχεδιαστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε με την βοήθεια την οποία εκ προημίου θα γνωρίζουμε ότι θα γίνει με τους άλλους φορείς, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα, καμιά φορά θεωρείται ότι ο Δήμος ή η Περιφέρεια βρίσκεται επικεφαλής όλων αυτών των δράσεων και θα κατευθύνει και την πυροσβεστική, θα κατευθύνει το λιμενικό ή το στρατό. Λίγο δύσκολο. Εδώ λοιπόν είναι που η συναντήληψη της όλης δράσης πρέπει να είναι μελετημένη, σωστά σχεδιασμένη και αποδεκτή από όλους αυτούς τους φορείς, οι οποίοι εν δυνάμει θα δράσουν στο πεδίο που θα έχει πληγεί. Έτσι, αυτά όλα είναι που τουλάχιστον εγώ εισέπραξα και πάνω σε αυτό είναι και που θα σχεδιάσουμε τουλάχιστον εδώ στο πλαίσιο του Δήμου. Και βέβαια εκείνο το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό ισχύει και στη δικιά μου ειδικότητα είναι η πρόληψη. Για την πρόληψη μέσα σε ένα πλαίσιο λοιπόν πρόληψης είναι αυτό που θα πρέπει να καταγραφούν ενδεχόμενα κάποιες περιοχές οι οποίες έχουμε μια αδυναμία όσον αφορά στο να συμβούν κάποια γεγονότα και αυτή η αδυναμία ενδεχομένως σε ένα μελλοντικό χρόνο να σχεδιαστεί και να διορθωθεί ή θα πρέπει σε άλλες περιπτώσεις να υπάρχει μια εκπαίδευση του κόσμου, όπως κάνουμε για παράδειγμα στην Ιαπωνία για τους σεισμούς, κάνουν τυπικά κάποιες ασκήσεις για να δουν ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί με τον τρόπο που πρέπει. Δηλαδή θα μπει κάτω από το παιδί, θα μπει κάτω από το θάλαμο του, θα παραμείνει μέχρι να τελειώσει ο σεισμός, στη συνέχεια θα το κατευθύνουμε προς την αυλή και εκεί θα πρέπει να το προστατεύσει. Αυτά όλα θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ασκήσεων, ας το πούμε, ή και επιδείξεων. Καλά κάνει η πολιτική προστασία και μέσω των τηλεοπτικών, σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές βάζουν κάποια τέτοια βιντεάκια στα οποία δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθούμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν το να το δούμε επί ενός συνόλου και να φτιάχνουμε πλαίσια αυτοπροστασίας είτε από εκπαιδεύσεις, οι οποίες μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο των δημοτικών ενωτήτων ή και στην περιφερειακή ενότητα, εκπαιδεύοντας τους ίδιους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα μπορούν να περνούν μέσα από τα κείμενά τους αυτά τα μέτρα προστασίας και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είχαμε κάνει το καλύτερο δυνατό στον τόπο. Μία άλλη αντίληψη. Όχι μόνο οι πολιτικές αποφάσεις μεμονωμένα, όχι μόνο τα σχέδια επί χάρτου, όπως λέτε, αλλά η γνώση, η δράση, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η συνεχής εκπαίδευση όλων μας, πολιτών, επαγγελματιών κλπ., έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεργασία σε αυτές τις έννοιες πολιτική προστασία. Πάντα χρήσιμες οι κουβέντες μαζί σας, κύριε Λέκα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή Σαρακοστή. Επίσης, καλημέρα σας.